Έχει δοθεί δυνατότητα να ξεφυτρώσει το δουλεμπόριο ακόμα και στη διανομή από με εργολάβους που εκμεταλλεύονται μισθωτούς συνάδελφους από άλλες χώρες. Αυτό το μοντέλο με χειρότερες συνθήκες εργασίας, χωρίς απολαβές και χωρίς την εφαρμογή του νόμου 4611 του 19 για πληρωμές δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα μέσα στους freelancers, τους ίδιους. Με τη νέα απόφαση της eFood επιβάλλεται νέα παρέμβαση στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των συναδέλφων που δουλεύουν με αυτό το καθεστώς και πιο συγκεκριμένα καθορίζονται με τα slots. Αυτό το νέο μοντέλο που πάει να περάσει τώρα η εταιρεία. Όπου στην ουσία είναι καθορισμένες βάρδιες σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη από την εταιρεία, οι διανομείς θα πρέπει να προλάβουν, να δηλώσουν κάθε εβδομάδα διαθεσιμότητα, ωράριο εργασίας δηλαδή, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε περιοχές όπου παρίσταται ανάγκη της εταιρείας. Δηλαδή, θα πηγαίνουν περισσότερες παραγγελίες, μπας και συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Μάλιστα, ανακοινώθηκε και ο νέος πίνακας αμοιβών, όπου υπάρχει σημαντική μείωση στην αμοιβή κάθε παραγγελία, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απορροφηθούν οι αποζημιώσεις που οφείλει να δίνει η εταιρεία όσον αφορά τη συντήρηση του οχήματος, της χορήγησης του κράνους και άλλα. Αυτά που ήταν να δώσει ως έξτρα, παροχές, τα παίρνει από τη μείωση της αμοιβής με το έτσι θέλω, ελεύθερα, ως μοναδικός freelancer. Αυτές οι απαράδεκτες αποφάσεις της εταιρείας δεν μας εκπλήσουν. Αποτελούν πάγια τακτική της γερμανικής πολυεθνικής delivery hero σε άλλες χώρες του κόσμου όπου δραστηριοποιείται, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν συνάδελφοι από τις χώρες όπως την Τουρκία, τις Φιλιππίνες, τη Μιαμάρ και αλλού, όπως και παλαιότερα Ισπανία, Ιταλία, με την Deliveroo, με την Glovo, Για τον λόγο αυτό, βρισκόμαστε συνεχώς σε κινητοποιήσεις και θα ενταθούν οι κινητοποιήσεις. Αν η αλληλεγγύη, η ενότητα και η συσπήρωση των εργατών και των συναδέλφων πλέον είναι αναγκαία, πρέπει να παλέψουμε από κοινού για μια επιχειρησιακή σύμβαση από κοινού με όλα τα δικαιώματα και των freelancer και των μισθωτών, ώστε να εξασφαλίσουμε αξιοπρέπεια και ζωή.